δημοκρατίας μακαριότατε, ανοσιολογιότατε, σεβαστών ιερατείων, σεβαστές μας αδελφές, Excellency, the Minister of Foreign Affairs of Lebanon, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, φίλε Υπουργέ Ενέργειας, κύριε Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, βουλευτές, εντιμότατο μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Excellency Ambassadors and Diplomats, dear Lebanese brothers, εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, ηρωικοί μας εγκλωβισμένοι, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι. Στοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον πολύ αγαπητό μας Νίκο Αναστασιάδη. Όπως ασφαλώς μαζί μας έχουμε και πολλές άλλες καταξιωμένες και προβεβλημένες προσωπικότητες από όλο το φάσμα της πολιτικής, θρησκευτικής, διπλωματικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας. Είναι ωστόσο εφέτος ξεχωριστή η χαρά και η τιμή μας, που ανάμεσά μας αυτή την εξόχως σημαδιακή μέρα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου και εξαίρετος φίλος των Μαρονιτών της Κύπρου, αξιότιμος Τζιμπράν Μπασίρ. That you are honoring us today at the official celebrations for St. Maron Day. With your distinguished presence, thank you very much personally for keeping your promise to us. Welcome. Η παρουσία όλων εσάς έχει για μας εξαιρετική σημασία, καθότι αποδεικνύει τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφεται προς τη μαρονιτική κοινότητα, προς τους αγώνες και τις θυσίες της, και προς τη διαχρονικά δημιουργική συμπολίτηση στην πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου και του λαού μας. Γι' αυτό θα ήθελα προς όλους εσάς που μας θυμάτε σήμερα με την παρουσία σας, να εκφράσω από μέρους ολόκληρης της μαρονιτικής κοινότητας ένα πολύ μεγάλο και θερμό ευχαριστώ. Οι φετινοί εορτασμοί, όπως όλοι γνωρίζουμε, λαμβάνουν χώρα μία μόνο εβδομάδα μετά τις προεδρικές εκλογές της περασμένης Κυριακής. Και σίγουρα δεν μπορώ παρά να εκφράσω εκ μέρους όλων των μαρονιτών της Κύπρου, αλλά και των μαρονιτών όλου του κόσμου, τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια στον φίλο Νίκο Αναστασιάδη για την πανηγυρική επανεκλογή του ως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την 1η του Μάρτη, κύριε Πρόεδρε, μια νέα πενταετία ξεκινά. Και όλοι εμείς προσευχόμαστε στον Άγιο Μάρονα που γιορτάζουμε σήμερα, αλλά και σε όλους μας τους Αγίους, να σας οπλίζουν με δύναμη, με αντοχές, με υπομονή και με πολλή σοφία, για να φέρετε τα καλύτερα στην πατρίδα μας και στον λαό μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο της σταθερότητας και της προόδου, της ανάπτυξης και της ευημερίας, αλλά πιο πολύ απ' όλα θέλουμε να δούμε την χώρα μας να επανενώνεται μέσα από μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος. Μέσα από μια λύση που θα διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και που θα δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας για όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους κατοίκους της. Το είπαμε και πέρσι, το λέμε και φέτος. Είμαστε στο πλευρό σας ολόψυχα στην προσπάθεια για εξέβρεση μια συνολικής λύσης στο κυπριακό πρόβλημα. Δεν ήρθε την 1η πενταετία, μακάρι να τα καταφέρουμε στη 2η πενταετία. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, η μαρονιτική κοινότητα συνεχίζει τον δικό της αγώνα. Τον αγώνα της σωτηρίας και της επιβίωσης, της επιστροφής και της αναγέννησης. Με τα 4 χωριά υποκατοχήν και με τα μέλη της εδώ και 44 χρόνια σκορπισμένα στα 4 άκρη της Κύπρου, οι δυσκολίες αυτού του αγώνα δεν είναι καθόλου υπερβολή να πω πως καθίστανται ένας πραγματικός Γολγοθάς, τον οποίο όμως δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να ανεβούμε. Και να ανεβούμε επιτυχώς, γιατί πρέπει να φτάσουμε τελικώς μετά το μαρτύριο στη λύτρωση και στην Ανάσταση. Έχουμε πίστη στον Θεό. Έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας. Έχουμε θέληση και πείσμα. Έχουμε ήρωες που μας καθοδηγούν και που μας καρτερούν
και νιώθουμε πεπισμένοι πως τελικά θα φτάσουμε στην υπάρκη των ονείρων και των προσδοκιών μας. Έχοντας ενώπιόν μας πλέον ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, εργαζόμαστε όλοι μαζί, εκπρόσωπος και κοινότητα, αρχιεπίσκοπος και εκκλησία, κοινοτάρχες και οργανωμένα σύνολα, για την προώθηση και επιτυχή υλοποίηση του. Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκονται σταθερά η διατήρηση των κατεχόμενων χωριών μας και η ενδυνάμωση της νεολαίας μας. Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό τον Κορμακίτη και τον Ασώματο, την Αγία Μαρίνα και την Καρπάστα. Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας μέχρι την ευλογημένη ώρα της λύσης του κυπριακού προβλήματος. Και πρέπει την ίδια ώρα να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες υποδομές που θα βοηθήσουν τις νέες γενιές των Μαρονιτών να διατηρήσουν, να κρατήσουν και να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα τους γνωρίσματα. Προς αυτές τις δύο στρατηγικές κατευθύνσεις προσανατολίζονται πλέον όλες μας οι προσπάθειες. Είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που με τη στήριξη της κυπριακής κυβέρνησης και σε στενή συνεργασία με τον Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα Φίλο Φώτη Φωτίου υλοποιούμε μικρά μεν αλλά πολύ σημαντικά έργα υποδομής στα τέσσερα μαρονίτικα χωριά. Ενώ παράλληλα αρχίζουν οι σχεδιασμοί και οι μελέτες για δύο ζωτικής, δύο κορυφαίας σημασίας έργα υποδομής που αφορούν στις νέες γενιές της κοινότητας. Είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να αναφέρω πως με πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παραχωρηθούν στην μαρονιτική κοινότητα 30.000 ευρώ για την έναρξη της εκπόνησης των πολεοδομικών σχεδίων για το Μάρνα Exporting Center στην Πάνω Δευτέρα και 70.000 ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής που άρχισαν στα τέσσερα χωριά μας. Παράλληλα, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού έχει αποφασίσει την παραχώρηση προς την μαρονιτική κοινότητα ποσού 195.000 ευρώ για την δημιουργία σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων που θα αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για τον κατασυγκροτικό και εκπαιδευτικό κέντρο Μαρονιτών που θα έχει έδρα τον Κορμακίτη και την Καρπάστα και μόλις οι συνθήκες μας το επιτρέψουν τον Ασώματο και την Αγία Μαρίνα. Και όλα αυτά ασφαλώς ως υλοποίηση των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στα πλαίσια της ιστορικής εκείνης εκδήλωσης της 16ης Οκτωβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου 1.200 Μαρονίτες ως προσκεκλημένοι του Προέδρου της Δημοκρατίας τίμησαν και σφράγισαν με την παρουσία τους την άνοιχτη και αδιαίρετη σχέση ανάμεσα στη μαρονιτική κοινότητα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Πάνω σε αυτή τη βάση προχωρούμε και με σοβαρότητα προωθούμε και υλοποιούμε τους σχεδιασμούς μας. Με ενότητα και συλλογικότητα, με σύνεση και υπευθυνότητα, με συνεργασία και συμμετοχή και πάντα μεστά και μετρημένα, κάνουμε, ας με επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, ένα δανειστό το λογοτυπό σας, σταθερά βήματα μπροστά. Και σταδιακά δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για επιβίωση και σωτηρία της κοινότητάς μας. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να καταστήσω σαφές και να στείλω μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως οι Μαρονίτες της Κύπρου σε όλες τους τις πρωτοβουλίες και σε όλες τους τις αποφάσεις θέτουν και θα θέτουν πρώτα και πάνω απ' όλα το συμφέρον της πατρίδας μας και μετά το συμφέρον της κοινότητάς μας. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς της κοινότητας και σε αυτό μας τον αγώνα είναι αναμφίβολα ξεκάθαρο ότι οι μεγάλοι μας σύμμαχοι είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυπριακή Κυβέρνηση, είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων και τα πολιτικά κόμματα, είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Πρέσβης των Ξένων Χωρών και η Διεθνής Κοινότητα, είναι γενικά όλοι αυτοί που γνιάζονται ειλικρινά για την πορεία και το μέλλον της μαρτυρικής μας κοινότητας. Η δική μνήμα θα ήθελα να μου επιτραπεί να κάνω στην Αγία Έδρα και στην Αυτού Αγιότητα των Πάπα Φραγκίσκο, στην κυβέρνηση του Λιβάνου και στον Υπουργό Εξωτερικών του Πραμβασίλου, καθώς επίσης και στη νέα πρέσβυρα του Λιβάνου στην Κύπρο, κυρία Κλόντερ Χατζ, την οποία και θερμά καλωσορίζω. Προς όλους,
θα ήθελα να εκφράσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, καθώς και την απέραντη εκτίμησή μου για την υποδειγματική μεταξύ μας συνεργασία και για την διαχρονική βούλησή τους να αντικρίζουν με θετικό πνεύμα και να στηρίζουν τα δίκαια, δικαιολογημένα και τεκμηριωμένα αιτήματά μας. Νιώθω όμως έντονα, κυρίες και κύριοι, την υποχρέωση. Νιώθω έντονα την υποχρέωση να εκφράσω ειδικές ευχαριστίες σε έναν άνθρωπο που για δεκαετίες υπηρετεί με πίστη και αφοσίωση τον τόπο και ο οποίος μόλις πρόσφατα έχει ανακοινώσει την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική δράση. Και είμαι απολύτως βέβαιος πως εκφράζω τα ευγενή συναισθήματα όλων ανεξαιρέτως των Μαρμινών και της κοινότητάς μας. Αναφέρομαι σε έναν εξαίρετο, έναν σπάνιο, ένα μοναδικό φίλο των Μαρμινών και της κοινότητας. Πολύ έντιμε Ιωάννη Κασουλίδη, για όλα. Για όλα όσα έχετε κάνει για μας, θερμά, μα πολύ θερμά σας ευχαριστούμε, θα είστε πάντα στην καρδιά μας. Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι ολόψυχα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στους σημερινούς εορτασμούς. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και την υπέροχη κορονοϊά μας και την εξαίσια φωνή που μας ήρθε από τον Λίβανο για να ενισχύσει τους φετινούς εορτασμούς και να ευχηθώ στους απανταχού Μαρονίτες χρόνια πολλά.